Η πανδημία καλά κρατεί. Το σύστημα υγεία σε όλη τη χώρα παλεύει με νύχια και με δόντια να παραμείνει όρθιο σε μια αρκετά δύσκολη κατάσταση. Οι νοσηλευτέ, οι γιατροί και το προσωπικό έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με δυσκολίε. Ο τομεάρχη υγεία του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε δομέ υγεία στη Μεσσηνία και τόνισε την αναγκαιότητα τη ενίσχυση του συστήματο υγεία. Η κοινωνική κρίση παρατείνεται. Ο έλεγχο τη πανδημία έχει χαθεί εδώ και καιρό. Η κυβέρνηση έχει ε, τραγική ευθύνη για, την, για τις ολιγορίες και τις ανεπάρκειες, το έλλειμμα προετοιμασίας και την ε, απόδοση του συστήματος υγείας. Ξεκινήσαμε το πρωί από το νοσοκομείο της Κυπαρισίας, στη συνέχεια στο κέντρο υγείας του Μελιγαλά και τώρα βεβαίως εδώ στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου είχαμε και μια πολύ ωραία συζήτηση με τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Κυρίω βεβαίω, πρωτίστω, γιατί αυτό που μα ενδιαφέρει είναι οι άνθρωποι στο δημόσιο σύστημα υγεία. Η υποστελέχωση, η οποία μέσα στην περίοδο τη πανδημία, μάλιστα έχει ε, 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 οξυνθεί ακόμα περισσότερο. Η επίσκεψη στι δομέ υγεία περιλάμβανε συναντήσει με εκπροσώπου των σωματείων ιατρών και εργαζομένων των φορέων καθώ και τη διοίκηση. προβλήματα στην περιφέρεια και του νομού μα είναι πολύ μεγάλα. Τα διαπιστώσαμε και στο Μελιγαλά, τα διαπιστώσαμε και στην Κυπαρισία, που για μα εκεί η θέση μα είναι απολύτω ξεκάθαρη. Πρέπει να ε, ξεχαστεί από την κυβέρνηση, γιατί ακούμε διάφορα κάθε σκέψη περί του νοσοκομείου τη Κυπαρισία. Πρέπει ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα να υπάρχει σχεδιασμένη εμπλοκή και του ιδιωτικού τομέα, των μεγάλων ιδιωτικών θεραπευτηρίων και όχι ευνοϊκή και επιλεκτική συνεργασία όποτε βολεύει τους Στην Ισουλευτική μονάδα και στο κέντρο υγείας Μελιγαλά, αλλά και στο νοσοκομείο Καλαμάτας βρέθηκε το μεάρχης υγείας ο οποίος τόνισε πως η κυβέρνηση πρέπει να φτιάξει ένα σχέδιο αποσυμπίεσης των δημόσιων νοσοκομείων.